Το έχει υποψιαστεί ότι κάπως ότι έχει ξενερώσει. Μου λέει, θέλω να μου πεις και δεν, εντάξει, λέω, εγώ δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τι έχω πει με το Δήμο. Με το Δήμο θα τα μιλήσετε μεταξύ σας και θα βγει η άκρη. Δεν έχει να κάνει, λέω, το ένα μου, τα λέω, είμαστε σε ένα παιχνίδι και πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Είναι πολύ πιθανό σε ένα χρόνο να μιλιόμαστε οι δύο από τους 12. Να. Δεν έχει να κάνει, λέω, και δεν είμαι. Και δεν μπορώ τις κτητικές γυναίκες, τροφίλε. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει σε καλό. Δεν πάει να είναι. Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω εγώ σε τέτοιου είδους σχέση. Αυτό τη εξήγησα. Λίγο μιλήσαμε. Το είπες στη Νίκη αυτό, εσύ το είπες αυτό, αυτό, ναι, που νιώθεις για την Μάρκελ. Πήραμε σε βάση την κουβέντα που τσακωνόντουσαν. Γιατί μου λέγε ότι δεν μπορώ τις εντάσεις και δεν μπορώ τις εντάσεις. Και αν το έκανα, θα είχαμε εντάσεις. Και αν εκείνο και αν. Λέω, δεν υπάρχει αν. Βέβαια, δεν ακύρωσα εγώ τη Μαρκέλα για να στο. Λέω, οφείλω να μιλήσω. Έχω ακούσει από πολλούς, θα ακούσω και τη Μαρκέλα. Δεν έχω παρεξηγηθεί με κάτι με τη Μαρκέλα. Ίσα με έχει ανεβάσει σαν άντρα. 10 ρόφους, όταν μια γυναίκα συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο για μένα, με ανεβάζει. Ναι, ναι. Απλά δεν είμαι εγώ αυτό. Αυτό που έχω να κάνω με τη Μαρκέλα είναι να πάρουμε το χρόνο μας λίγο να δούμε αυτού του είδους κτητική και να διεκδικείς και να τα κάνεις όλα αυτά. Θα έπρεπε και στην κόντρα μου με τον Νίκο να βγεις μπροστά. Δηλαδή. Τώρα τι λέμε. Κάτσε, μην έρθηκαν. Τίποτα. Μου άρεσε πάρα πολύ το πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τη Μαρκέλα. Το πότε δεν θα το συζητήσουμε πάρα πολύ κτλ. Αγχώρομαι. Ηρεμία. Είπαμε αυτά. Είπαμε. Πω, εγκεφαλικό. Είπαμε για ενδιαφέροντα. Με ρώτησε για μένα. Του είπα ότι ήθελα να έρθει στο Βόσπορο. Και πολύ καλά έκανε. Και μου λέει, θα ερχόμουν. Και του κάνω. Ναι, μετά το είδα ότι ήθελε. Απλά θα με ξεμαγιάσει άλλη. Και αυτό του είπα. Του το είπα. Και του λέω, τι στο off camera. Κοίτα, του λέω. Και δεν θα σε καλούσα σίγουρα. Γιατί δεν θα έκανα κάτι που κατέκαιρνα τη σωτηρία. Ναι, οκ. Okay. Θα ήμουνα, όχι, ποτέ δεν το έχω κάνει, mm-hmm. Ποτέ. Αλλά από την άλλη... Γεια σας! Καθόμασταν όλοι μαζί και συζητάμε. Τελικά έπρεπε να έρθεις εσύ. Ρε παιδιά! Φαντάσου! Τι έγινε! Τι τζόκερ ήταν αυτό! Ήταν κοίταξε, εγώ το περίμενα βέβαια και από τον Δημήτρη και από σένα που είστε τόσο καλά παιδιά που σίγουρα θα προσπαθήσετε να κάνετε. Είδατε μια καλή ότι κίνηση. Η πρώτη σκέψη είναι η σωστή. Και αυτό εγώ καθόμουν δίπλα. Και σου λέω πήγαινε, το θυμάσαι. Πείτε μας πρώτες τι έγινε δίπλα. Περίμενε, καλά το λέει η Νίκη, πολύ σωστά το λέει. Η πρώτη σκέψη είναι σωστή, πήγαινε. Η ζωή κάθε φορά το παίρνει έτσι όντως. Εννοείται.